πιο κοντά στον στόχο της ένταξής του στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO βρίσκονται τα ανακτορικά συγκροτήματα της Ζάκρου, της Φεστού, των Μαλίων, της Ομίνθου, της Κιδωνίας και της Κνωσού που διεκδικούν από κοινού μια θέση στη λίστα ως η μηνοϊκή ταυτότητα της Κρήτης. Το προκαταρκτικό σχέδιο διαχείριση των μηνοϊκών ανακτόρων που θα κατατεθεί στην UNESCO έχει πλέον την ομόφωνη θετική γνωμάτευση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Το Υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτη, εδώ και περίπου 3,5 χρόνια δουλεύουν συστηματικά για τη δημιουργία του φακέλου υποψηφιότητας της Συριακής Εγγραφής των Μινοϊκών Ανακτόρων. Τι σημαίνει Συριακή Εγγραφή. Δεν, είναι, δεν, αφορά μόνο ένα ανάκτορο, αλλά τα έξι κύρια ανάκτορα της Μινοϊκής Περιόδου της Κρήτης. Ο σχετικός φάκελος έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με τις Εφορίες Αρχαιοτήτων Κρήτης και την υποστήριξη της περιφέρειας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, ακολουθεί τη φιλοσοφία ενό ολιστικού πλαισίου ανάδειξη του μινοϊκού πολιτισμού, όπω αποτυπώνεται στου έξι αρχαιολογικού χώρου, ενώ καθορίζει και διασφαλίζει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα του τρόπου προστασία και προβολή του. Και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με το δίκαιο που επικρατεί στην UNESCO, τον Σεπτέμβρη του 2023 ο φάκελος θα κατατεθεί επισήμως για αξιολόγηση στο Διεθνή Οργανισμό. Το σχέδιο διαχείριση των Μηνοϊκών Ανακτώρων περιλαμβάνει στου τρει βασικού του άξονε δράσει για την έρευνα και μελέτη, καταγράφει την παθολογία των μνημείων και προτείνει μέτρα για την προστασία και την αποκαταστασή του, την αναβάθμιση και ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών για του επισκέπτε με σκοπό τη συνολική βελτίωση τη εμπειρία του στου αρχαιολογικού χώρου. Στο μεταξύ, σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στο Υπουργείο Πολιτισμού ο Βουλευτής Ηρακλείου του Πασόκ Κινάλ Βασίλη Κεγκέρογλου με αφορμή την υποψηφιότητα των έξι μηνοϊκών ανακτόρων τη Κρήτη, χαρακτηρίζει απαράδεκτη την εξαίρεση του ανακτόρου του Γαλατά στον Δημομηνό Απεδιάδο. Ρωτάει του λόγου που δεν συμπεριλήφθηκε και αν υπάρχει περιθώριο να αναθεωρηθεί η απόφαση και να υποβληθεί νέο φάκελο στην UNESCO.